Κόντρα για την ΑΕΛ. Περιμένει στήριγμα από Μπόγιοβιτς. Σερτζίνιο με το κεφάλι για τον Σέρβο. Πέρασε η μπάλα. Εκτελεί με το αριστερό 1-1 η ΑΕΛ των 10 ποδοσφαιριστών με τη συμπλήρωση 50 λεπτών παιχνιδιού. Στο Παμπελοποννησιακό στάδιο ισοφαρίζει και εκρήγνεται ο Σούλης Παπαδόπουλος στον πάγκο. Έβγαλε την αντεπίθεση ο αρχηγός της ΑΕΛ, ο Κώστας Νεμπεγλέρας, που τον βλέπετε εδώ. Ρίζει ουσιαστικά το τι αισθάνονται οι παίκτες των φιλοξενούμενων αυτή τη στιγμή. Ο Μπόγιοβιτς βρίσκει δίχτυα, είναι το έκτο του γκολ στην σεζόν. Μέχρι στιγμής μακράν το πολύτιμότερο. Άρχισε η αντεπίθεση από τον Εμπεγλέρα, βγήκε κάθε την πάσα για τον Μπόγιοβιτς. Αυτός δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά, μεταλλευόμενος και το λάθος που έγινε στην άμυνα της Παναχαϊκής. Από το γύρισμα του Εμπεγλέρα, offside δεν υπάρχει. Πέρασε η μπάλα από τον Ασίγμπα. Και φυσικά ο Μπόγιοβιτς είπε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το δώρο στην κεφαλιά πάσα του Σερτζίνιο. Ασίγμπα πήγε για κοντρόλ, δεν το έκανε ποτέ. Δεν έκανε κοντρόλ και ο Μπόγιοβιτς εκτέλεσε με το αριστερό για το 1-1. Με χώρο τώρα ο Μπανούσης. Η δεξιά στον Καρανίκα έχει χτίσει πάρα πολύ σωστά μέχρι στιγμή. Στην επίθεσή της η ΑΕΛ και ισοφαρίζει με Νεμπεγλέρα. Στο 63 τρελό ματς στο Παμπελοποννησιακό. 40 καράτια για την ΑΕΛ τα 40 χρόνια του Κώστα Νεμπεγλέρα που κάνει το 2-2. Στον εναγκαλισμό με τον Σούλη Παπαδόπουλο. Και για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτό το καταπληκτικό μέχρι στιγμής παιχνίδι εδώ στην Πάτρα. Ήταν μια επίθεση που την έχτισαν πάρα πολύ σωστά οι παίκτες του Σούλη Παπαδόπουλου. Offside δεν υπάρχει. Κάτι μεταξύ γεμίσματος και σουτ επιχειρεί ο Καρανίκας από την κόντρα. Από την αρχή της μετάδοσης έμοιαζε και μοιάζει, ακόμη και με τον τρόπο που έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες του παιχνιδιού, με μονόδρομο για τις δύο ομάδες, με δεδομένη την βαθμολογική κατάσταση. Εγκεσάν πιέζεται από τον Αναστασόπουλο, βρέθηκε στο έδαφος από τον Άλμπη. Ο Γιάντσης κοντρολάρει και εκτελεί με το δεξί στα δίχτυα. 3-2 η ΑΕΛ στο 87. Με 10 ποδοσφαιριστές ισοφάρισε 1-1. Με 10 ποδοσφαιριστές ισοφάρισε 2-2. Με 10 ποδοσφαιριστές προηγείται πλέον 3-2 και αγγίζει τη νίκη στο Παμπελοποννησιακό. Με τον Δημήτρη Γιάντση να συνεχίζει από εκεί ακριβώς που σταμάτησε στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Ήταν αυτός που έστειλε την ΑΕΛ ουσιαστικά στα play-off με τον γκολ που πέτυχε στο Καφτανζόγλιο. Είναι αυτός που την βοηθά να φτάσει πάρα πολύ κοντά στην πρώτη της νίκη, στην πρώτη αγωνιστική των play-off κόντρα στην Παναχαϊκή. Δεν υπάρχει offside. Από τον Πινδώνη έχει τουλάχιστον την ευθεία ο Γιάντσης. Κοντρολάρει με το στήθος, κανείς δεν πήγε κοντά του, κανείς από την Παναχαϊκή και οι Πατρινοί το πληρώνουν. Και το πληρώνουν ακριβά. Κανένα περιθώριο. Μέχρι τώρα κάποια κίνηση από τους δύο προπονητές δεν έχουμε δει. 0-0 στο 41ο λεπτό. Θα χαθεί η μπάλα ψηλά. Και βγαίνει ο Σέρτζιο. Ο Σέρτζιο κάνει μια κούρσα. Τον καταδιώκει ο Ζέρης. Σέρτζιο θα βγάλει την σέντρα. Πίντο κεφαλιά. Γκολ από τον Μπόγιοβιτς. 0-1. Αυτή τη φορά ο Σέρβος σημαδεύει σωστά. Η επιμονή του Σέρτζιο από αριστερά. Θα βγει η σέντρα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους οπαδούς της Λάρισσας στο πέταλο. Το ίδιο και οι παίκτες προσπαθούν να φτάσουν προς τους οπαδούς τους. Τα εύσημα στον Μπόγιοβιτς. Και πάλι το λάθος από την άμυνα. Ο Γιαλούσης, κακή εκτίμηση, πάσα προς τα δεξιά. Βγαίνει ο Σέρτζιο, τρέχει να καλύψει το κενό. Ο Ζέρης. Προσποιήσεις με το αριστερό η σέντρα. Μπόγιοβιτς έρχεται εξαιρετικά. Σφινώνει μέσα στην άμυνα και καρφώνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Δημήτρη Ρίζου, κάνοντας το Ολυμπιακός Βόλου Λάρισα 0-1. Έτσι ο Μπόγιοβιτς φτάνει το δεύτερο γκολ στα play-off. Έκτο συνολικά, ξεπερνάει και τον Πινδώνη και είναι ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή της ομάδας της Λάρισσας. Σαρακατσάνος σηκώνει την μπάλα, βρίσκει τον Πίντο μέσα στην περιοχή. Πίντο ελίσσεται, προσπαθεί, περνάει, μένει όρθιος, κοντράρεται, σουτ γκολ. Αυτή τη φορά ο Βραζιλιάνος παίρνει την ομάδα πάνω του στη συγκεκριμένη φάση με απανωτές τρίπλες και αφού κοντράρισε και με συμπαίκτη του έμεινε όρθιος και με το αριστερό έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία.
του Παπαδόπουλου κάνοντας το Λάρισα Παναχαϊκή στο 38 λεπτό 1-0. Ο Πίντο εδώ, βλέπετε, μένει όρθιος, αποφεύγει τον Άλμπη, πήγε να του πάρει την μπάλα ο Γιάννης, έμεινε όρθιος και από την κόντρα με τον συμπαίχτη του και εδώ το σουτ, μπάλα στα δίχτυα και πάλι προσπάθεια, απέφυγε και τον Χαρτσιά και στη συνέχεια τον Άλμπη αλλά και τον Γιάννη. Ναι. Η ΑΕΛ όμως αντέδρασε άμεσα, μένοντας μέσα στο παιχνίδι. Ένα λεπτό αργότερα, ο Πίντο σκόραρε με ωραία ενέργεια και σουτ, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση εν ώψη του δευτέρου ημιχρόνου. Εκεί όπου οι Βυσσινοί μπήκαν αργότερα, ο Πίντο σκόραρε με ωραία ενέργεια και σουτ, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση εν ώψη του δευτέρου ημιχρόνου. Με σκόρερ τον Πίντο. Το πρώτο ήρθε στο 37ο λεπτό από με σκόρερ τον Πίντο. Λιάνο, ο οποίος πριν καλά καλά συνέλθουν οι φιλοξενούμενοι, έκανε και το 2-0. Λιάνο, ο οποίος πριν καλά καλά συνέλθουν οι φιλοξενούμενοι, έκανε και το 2-0. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Σαρακατσάνος, ο οποίος με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι στο 81ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Έβαλε ο Σαρακατσάνος, ο οποίος με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι στο 81ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Λεωμάρ θα εκτελέσει για τον Μπόγιοβιτς, το σουτ στα δίχτυα. Όχι από τον Μπόγιοβιτς, αλλά από τον Κοντοδήμο, ο οποίος ακολουθούσε με το αριστερό, με τη μία επαφή. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ανέστη. 1-1 για την Λάρισα στο 41. Από την ωραία εκτέλεση του Λιωμάρ, σημάδεψε έχω την εντύπωση τον Μπόγιοβιτς και τον Κοντοδήμο. Η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του Σέρβου. Ο Κοντοδήμος που ακολουθούσε με το αριστερό την έστειλε στα δίχτυα. Εδώ ξανά κακό μαρκάρισμα από τον Γεωργέα, ο οποίος έχει χάσει τον αντίπαλό του. Τον έχει αφήσει να κάνει κίνηση μπροστά του. Εδώ είναι ξεκάθαρο στην απέναντι γωνία. Μπάλα. Λάρισα που δίνει νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Φαίνεται να είναι στην ίδια ευθεία ο Κοντοδήμος.